Όπως είπατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων και των οφειλών σε επίπεδο αποζημιώσεων των εργαζομένων, των πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν από τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών Λάρισας, Φαρσάλων και Ελασσόνος, που δεν αναφέρεται μέσα, αλλά και του Αλμυρού, αλλά και αν θέλετε και σε άλλων ενώσεων στην επικράτεια. Το 2012 αποφασίστηκε μετά από συνελεύσεις και με βάση την κατάσταση των συγκεκριμένων ενώσεων το κλείσιμο αυτών, ένταξη στο καθεστώς εκαθάρισης και συγχρόνως η απόλυση των εργαζομένων. Έκτοτε, και ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες πληστηριασμών του εκαθαριστή που ανέλαβε τέλος πάντων να διεκπεραιώσει όλη αυτή την διαδικασία, ενώ είναι σε διαδικασία πληστηριασμών και ίσπραξης χρημάτων, έρχεται με νομοσχέδιο η προηγούμενη κυβέρνηση, να μην αναφέρουμε το 2016 συγκεκριμένα, και αλλάζει τη σειρά, την προτεραιότητα καταβολής του πληστηριάσματος, αντί πρώτος να είναι, πρώτη να είναι οι εργαζόμενοι και μετέπειτα δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζα κτλ. Βάζει τους εργαζόμενους τέταρτος σειρά, με αποτέλεσμα 8 χρόνια μετά, έως τώρα, από όλα αυτά που έχουν πληστηριαστεί, οι εργαζόμενοι έχουν πάρει πολύ ελάχιστα από τα 6 περίπου εκατομμύρια που τους οφείλονται. Και μιλάμε για 8 χρόνια. Και μιλάμε για 200 και πλέον εργαζόμενους, για τις συγκεκριμένες πάντα ενώσεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πέρα από το φάσμα της ανεργίας τη μη δυνατότητα να βρούνε θέσεις εργασίας, να δουλέψουν, προκειμένου και αυτοί να ζήσουν, αλλά και τις οικογένειές τους, και φυσικά βρίσκονται σε αδιέξοδα, σε απόγνωση. Και δεν ξέρουν αυτό το καθεστώς δηλαδή των πληστηριασμών, αντίστοιχα ή ίσπραξης χρημάτων και με την νομοθετική παρέμβαση του 16, το πότε θα εξοφληθούν τα οφειλόμενά τους, τα δεδουλευμένα τους. Άρα λοιπόν το ερώτημα προς τον Υπουργό, προς το Υπουργείο, στην κυβέρνηση είναι σε τι ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων στη βάση αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταπροτεραιότητα καταβολή των δεδουλευμένων, των οφειλόμενων στους εργαζόμενους προ παντός πιστωτού.